Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Σε νέα παρέμβαση αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η παρέμβαση που θα κάνουμε προφανώς θα έχει αντανάκλαση και στη ρήτρα αναπροσαρμογής και θα έχει ως αποτέλεσμα όλοι να πληρώνουν το ρεύμα πολύ φθηνότερα σε σχέση με την τιμή που το πλήρωναν από τότε που άρχισαν οι αυξήσεις και μετά, είπε ο κύριος Οικονόμου. Επανέλαβε ότι στην τιμή της λιανικής τιμής ρεύματος, πως η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και κάτω από χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, που συχνά κανείς επικαλείται στο δημόσιο διάλογο. Τέλος Ιουνίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση των καυσίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 5η είχαν πιστωθεί 7 εκατομμύρια ευρώ σε πολίτες που είχαν ζητήσει την καταβολή του ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Δυσφορία υπάρχει για την εξαίρεση από την επιδότηση αγροτικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων, όπως αναφέρει στον 984 ο πρόεδρος των φοροτεχνικών Δημήτρης Χριστοφοράκης. Διευκρινήσεις του ιδίου επίσης μέσω του 984 για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα και αφορά μόνο στο Αρκαλοχώρι, για το οποίο ωστόσο σημείο αναφοράς είναι το 2019, με ό,τι συνεπάγει αυτό. Κατά 50 ευρώ αυξήθηκε από την 1η Μαΐου ο κατώτατος μισθός, που διαμορφώνεται πλέον στα 713 ευρώ μεικτά από 663. Αντίστοιχα, το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται στα 31,85 ευρώ από 29,62 ευρώ, που είναι από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και το τέλος Απριλίου. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 7,5% που σε συνδυασμό με την πρώτη αύξηση 2% που εφαρμόστηκε στις αρχές του έτους οδηγεί σε ετήσιο καθαρό κέρδος για κάθε μισθωτό με πλήρη απασχόληση που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό της τάξης των 882 ευρώ. Η αύξηση συμπαρασύρει και το καθεστώς των τριετιών αλλά και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το βοήθημα ενεργείας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσκησης εργασίας, αλλά και η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε εχθές 1η Μαΐου 4.701 νέα κρούσματα, τα 271 καταγράφονται στην Κρήτη. Ο αριθμός πιθανών νέων επαναλημώξεων που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 660, ενώ από την αρχή της πανδημίας ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται σε 123.000. Με νέα υγειονομικά πρωτόκολλα ανοίγουν αύριο τα σχολεία, πανεπιστήμια, ΙΕΚ και κολέγια. Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Διατηρείται υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού, τα ξεχωριστά διαλύματα. Έναρξη από χθες 1η Μαΐου της αντιπυρικής περίοδου που διαρκεί 6 μήνες έως και 31 Οκτωβρίου 2022. Περισσότερες οι εξαγγελίες από τα μέσα για την αντιπυρική περίοδο και φθαρμένη η κρίκη της αλυσίδας της πυροσβεστικής, είπε στον 984 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Μίλησε για τους φτωχούς προϋπολογισμούς και τις αποδυναμωμένες υπηρεσίες, την αποδυνάμωση της πολιτικής προστασίας από τα έμπειρα στελέχη με κομματικά κριτήρια, τις αποδεκατισμένες δασικές υπηρεσίες όπως και τους ασυντήρητους δρόμους δασικούς κτηνοτροφικούς σε δεκάδες σημεία σε όλο το νησί. Με έναν υποψήφιο ανάδοχο ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για το περιβαλλοντικό έργο δημιουργίας της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη Χερσόνησο, καθώς οι τέσσερις αρχικά ενδιαφερόμενοι έγιναν στη συνέχεια δύο, με τη μία προσφορά να κρίνεται μάλιστα ως προς τα τεχνικά της στοιχεία. Σοκάρουν τα στοιχεία του αόρατου εγκλήματος της ενδοοικογενειακής βίας. Να την εξαλείψουμε είναι δύσκολο, αλλά να την αντιμετωπίσουμε μπορούμε, λέει στον 984 η αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας κοινωνιολόγος Ιωάννα Ροτζιώκου. Και είναι μόνο η αρχή στα όσα αναφέρει στο σταθμό η κυρία Ροτζιώκου, καθώς παγκόσμια καταγγέλλεται μόνο το 14% των περιστατικών, καθιστώντατο ως αόρατο έγκλημα, με το 70% των θυμάτων είναι γυναίκες και το 30% άνδρες, μεταξύ των οποίων
κατηγορίων και στις δύο κατηγορίες παιδιά, αμαία και ηλικιωμένη. Αναφέρει επίσης ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται σαφέστατα με τον αξιακό μας κώδικα και προτρέπει τα θύματα να μην κλείνονται στον εαυτό τους, αποδεχόμενοι την κακοποίηση, αλλά να μιλούν στους δικούς τους και στις αρχές για την προστασία τους. Συνελήφθησαν στην Κίσα Μοχανίων δύο Έλληνες κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών ερευνών στα σπίτια τους βρέθηκαν 26 κόμματα γραμμαρία κάναβης, μία συσκευή εκένωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τέσσερις τρίφτες κάναβης, ένα μαχαίρι, ένα σπαθί, μία μεταλλική σιδηρεγροθιά, όπως επίσης και σπόροι της ίδιας ναρκωτικής ουσίας. 646 δεντρίλια κάναβης φέρεται να καλλιεργούσε σε γλάστρες ένας Έλληνας σε αγροτική τοποθεσία του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ο άνδρας συνελήφθη κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ανηλική που είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου του καταστήματος, που στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην αίθουσα του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας από τις 4.30 έως τις 7.30. Την αιμοδοσία διοργανώνει ο Παγκρίτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης μαζί με το Σύλλογο Γυναικών Μαλεβιζίου Μαλβαζία, όπως επίσης και το Σύλλογο Η Μέλισσα, την Ενορία Αγίας Μαρίνας με τη στήριξη του Ομίλου Φιλάθλων Αγίας Μαρίδας και την κοινότητα Γαζίου. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδών σε παιδικές κατασκηνώσεις από τους 2022 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ, πρώην ΟΟΑΕΔ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει Κυριακή 8 Μαΐου στις 12 τα μεσάνυχτα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Οφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 έως 14/6/2016. 10 χρόνια μετά την έκδοση της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας επανέρχεται για το θέμα των υποχρεώσεών της, τις οποίες επιμένει να αφήνει ανεκπλήρωτες, καθώς την Παρασκευή 29 Απριλίου κατέθεσε νέα προσφυγή κατά της Ιταλίας, ζητώντας παράλληλα ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει τις επιπτώσεις των αναγκαστικών μέτρων που πολλαπλασιάζονται σε βάρος της στη γειτονική χώρα. Η νομικός και διαχειρίστρια του αρχείου του Γιάννη Σταμούλη, του πρωτοπόρου Έλληνα νομικού και πολιτικού, που πέτυχε την διεθνοποίηση και άνοιξε νομικούς δρόμους διεθνώς για την υπόθεση των γερμανικών επανορθώσεων για το δίστομο, μίλησε στον 1984 και είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα οφείλει να αντιδράσει και να εμφανιστεί στο προσκήνιο, να υποστηρίξει τους πολίτες της αντί να επιβάλλει δικαστικό ένσημο στις αγωγές τους. Χρειάζεται η αναζήτηση, η χάραξη και η υποστήριξη δομημένης και αποτελεσματικής συνολικής στρατηγικής, η ενημέρωση της ελληνικής κοινής γνώμης και η επιστημονική τεκμηρίωση των ελληνικών αξιώσεων, είπε. Απαιτούνται νέες νομικές κατασκευές, αλλιώς η διεκδίκηση πεθαίνει μαζί με τους επιζήσαντες των θηριωδιών. Ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών Αριστομένης Συγγελάκης, μεταξύ άλλων, είπε ότι η Ελλάδα πρέπει και σε αυτή τη διεθνή δικαστική διαμάχη να παρέμβει σε ρόλο παρατηρητή με λόγο υπέρ της Ιταλίας, καλώντας ταυτόχρονα όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να προχωρήσουν έμπρακτα σε κινήσεις διεκδίκησης των νόμιμων και απαράγραπτων αξιώσεων του ελληνικού λαού έναντι της Γερμανίας. Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν νικήσει η Ουκρανία, διεμήνυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω συνέντευξής του στην ΕΡΤ. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον ελληνικό λαό για τη στήριξη που παρέχει στη χώρα του και χαρακτήρισε αντιφατική τη στάση της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή. Επανάλαβε ότι η Ρωσία παραβίασε την εδαφική κυριότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας και πως επιδίωξε την πλήρη εισβολή στη χώρα μετά την Κρυμαία. Για τις ζωές που χάθηκαν δεν υπάρχει τίμημα, δήλωσε, καταγγέλλοντας δολοφονίες από τις ρωσικές δυνάμεις. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί απαγορευμένα όπλα, προσθέτοντας πως είναι ικανή να χρησιμοποιήσει και άλλα τέτοιου είδους. Ο Ζελένσκι σημείωσε επίσης ότι το τάγμα Αζόφ σήμερα είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Είπε ότι την Μαριούπολη δεν την προστατεύει μόνο το τάγμα Αζόφ, αυτό
που πράττουν οι Ρώσοι στρατιώτες είναι ναζισμός, είπε μεταξύ άλλων. Στο πεδίο των μαχών, το σφυροκόπημα των ρουσικών δυνάμεων στην Ανατολική και την Νότια Ουκρανία συνεχίζεται αδιαλείπτως. Σήμερα συνεδριάζουν εκτάκτως οι Υπουργοί Ενέργειας των 27, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πασχίζει να καταλήξει σε ενιαία στάση, αφού η Ρωσία διαμήνυσε πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες που αγοράσουν ρωσικό αέριο θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια. Ιδάλλως θα δουν την παροχή να σταματά. Η Κομισιόν αναμένεται να δρομολογήσει αύριο Τρίτη το έκτο πακέτο των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό επάρκο στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία και ενδεχόμενα και απαγόρευση κάθε συναλλαγής με τη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα που έχει μέχρι στιγμής απαλλαγή από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στην Νίκαια και στο γήπεδο της Νεάπολης αναμετρώνται το απόγευμα σήμερα η Ιωνικός και Απόλλωνος Σμύρνης, ένα εκ των δύο παιχνιδιών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής των play-out της Super League 1. Την ίδια ώρα θα παίξουν και οι Αστέρας Λαμία στην Τρίπολη, με τους δύο φιλοξενούμενους να είναι εκείνοι που καίγονται τουλάχιστον βαθμολογικά. Ξεκινά σήμερα στο Ηράκλειο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κρήτης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Ηρακλείου 2 ώρα και με τη συμμετοχή 450 αθλητών και αθλητριών που θα συμμετέχουν στους αγώνες. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με κύριο χαρακτηριστικό τις λασποβροχές. Ανέμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 7 ποφόρ. Θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.